σύμβαση φωτιά στις Μαλάδες Ηρακλείου. Εκρήξη, είναι 6 τα υλικά μέσα. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά σε εργοστάσιο ξυλίας, επεκτάχθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών σε παρακείμενη επιχείρηση πλαστικών καθώς και σε ξυλαποθήκη. Και οι 3 επιχειρήσεις κάηκαν ολοσχερώς. Είναι επαγγελματίες, καταστράφηκαν. Δεν έμεινε τίποτα, παιδιά. Καταστράφηκε ο άνθρωπος εκεί. Και όχι μόνο αυτός, όλα τα κτίρια εκεί καταστραφήκαν. Πήρε η ξυλαποθήκη φωτιά δίπλα το λουσταρόδικο. Μέχρι να καταλάβουμε τι έχει γίνει, έχει κερδίσει όλο το κτίριο εδώ πέρα. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, ελικόπτερα, αλλά δεν πάει να έχει έφλεκτα πράγματα μέσα. Και έτσι, από ό,τι βλέπετε, έχει καεί ολοσχερός. Όλη η καταστροφή, από ό,τι φαίνεται, στενοχωρηθήκαμε. Είναι φίλος μας, είναι συντεχνός με εμένα. Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πώς ξεκίνησε φωτιά? Από ό,τι ακούω εδώ από τα παιδιά, ξεκίνησε από τα λούστρα. Από εκεί ξεκίνησε. Από το φανοπείο. Από το φανοπείο. Δεν ξέρω αν λέγεται φανοπείο, δεν είμαι και τη δουλειά, αλλά από τα λούστρα ξεκίνησε. Η πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου τέθηκε άμεσα επίποδος, με τους πυροσβέστες να δίνουν πραγματική μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Οκ, okay, να μου κουμπώσει, εγώ ρίχνω από την Ανατολική Αφρική. Ρίχνω από εκεί, Σταύρο, εγώ. Νερό περιμένω. Όλοι προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Τίποτα, τι να κάνουμε. Δίπλα εδώ σε αυτό το χώρο να μην μπορούν να πάρουν νερό, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Είχαν πρόβλημα με την υδροδότηση. Είχε ένα πρόβλημα, όπως ό,τι μου είπανε. Ξέρω ότι τα άκουσα, είχαν σοβαρό πρόβλημα. Οι άνθρωποι ιδιωτικοί βοήθησαν πιο πολύ. Στην κατάσβεση από αέρο συνέδραμε και ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρήψεις νερού. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πυκνοκατοικημένη βιομηχανική περιοχή με τους καπνούς να κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Δεν σταματάνε γιατί υπάρχει ξυλία μέσα, υπάρχουν λούστρα, άρα είναι δύσκολο για να σβήσει άμεσα. Για το λόγο αυτό, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν έτοιμα να βοηθήσουν οποιονδήποτε πολίτη εμφανίσει αναπνευστικά προβλήματα. Η κυκλοφορία στον δρόμο επίσης προς την περιοχή της φωτιάς διεκόπη από κλιμάκιο της αστυνομίας. Οι δυνάμεις της πυρόσβεσης, δηλαδή 20 πυροσβεστικά οχήματα, 80 άντρες, 8 υδροφόρες και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, κατάφεραν τελικά το απόγευμα να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.